Μεγάλη βραδιά η χθεσινή, πολλές λαμπερές παρουσίες. Τα βραβεία λοιπόν BAFTA, έτσι θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας διεθνή. Να σας πω ότι η βραδιά ξεκίνησε με την Έλεν Μίρεν και σε ένα αφιέρωμα για την Βασίλισσα Ελισάβετ, που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μάλιστα ο πρίγκιπας Βίλιαμ δάκρυσε. Να σας πω βέβαια στα των βραβείων 7. Δεν μπορώ. Κλαίω εγώ μαζί τους που θα κρίζουν αυτοί. 7. Yeah. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. 7 συνολικά βραβεία να σας πω για τους τύπους το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Wow. Σάρωσε. Wow. Ο δικός σου αγαπημένος και η δική μου αγαπημένη πήραν τα βραβεία πρώτου ρόλου. Όστιν Μπάτλερ δηλαδή για τον Έλβις και η Κέιτ Μπλάνσετ για την ταινία Tar. Και πάμε να δούμε τώρα εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί, γιατί έχουμε πολλά έτσι ωραία φορέματα να σχολιάσουμε και θα ξεκινήσουμε με κάτι νομίζω απαλό ροζ, θα μπορούσε να το πει κανείς. Anna de Armas, πώς φαίνεται, πώς σας φαίνεται? Καθόλου ωραία δεν μου άρεσε καθόλου. Τι, γιατί? Σαν νυχτικό είναι. Νομίζω ότι δεν το κολακεύει ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό το φραπαλαδάκι εδώ, τι είναι, είναι και άσπρη, φόρεσε και αυτό το ροζ το ξεπλυμένο. Δεν είναι ωραίο τώρα, αυτή θα βρω. Βάλει κανένα βαβαβούμε εκεί να γίνει χαμός. Αν ήταν μαύρο το φόντο από πίσω, δεν θα σου έλεγα πολύ καλύτερο. Τώρα νομίζω αδικείται το κορίτσι. Είναι πολύ ξεπλυμμένο το χρώμα και επειδή είναι πάρα πολύ λευκή αυτή, δεν την κολακεύει. Ούτε το μπούστο αυτό είναι ωραίο με το φραμπαλά. Δεν είναι ωραίο ρούχο, ρε παιδιά, τώρα αυτό. Please. Το οποίο με την ευκαιρία να σα πω ότι είναι μια δημιουργία του οίκου Louis Vuitton. Φαίνεται, ωραία, αφού δεν μα άρεσε το ροζ, να πάμε σε κάτι λιλά. Να πάμε σε. Άντζελα Μπάστε λοιπόν, βλέπουμε αμέσως τώρα με μια. Πιο εντυπωσιακό αυτό. Δημιουργία Πάμελα. Πολλάνα. Μάλιστα. Το τσαντάκι χειροβομβίδα τι είναι, το πέταξε κάπου. Ναι. Άμα πλησιάσει κανείς. Για πάμε τώρα σε κάτι πιο αριστοκρατικό, παιδιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ Julianne Moore με Saint Laurent, η οποία ήταν εξαιρετική. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε και εσείς. Ωραία, ό,τι πρέπει για μπάφτα. Κλασική, έβαλε και το φτερό. Ωραίο. Δεν σου άρεσε. Πολύ ωραίο, κλασικό όμως. Δεν είναι. Είναι μανίκια. Είναι. Όχι, πάνω, μπορεί να είναι και μανίκια τώρα που το λες γιατί στέκεται καλά. Ναι. Μα δεν βλέπουμε τα χέρια όμως. Δεν θα βλέπαμε τα χέρια μα ήταν μανίκια. Μπορεί να έχει μέσα. Πολλές φορές βάζουν εδώ κάτι σαν λάστιχα. Και περνά στα χέρια σαν κρατάς. Γκάντι και στέκεται στο ύψος του αυτό. Είναι ωραίο να μην φαίνονται τα δάχτυλα καθόλου, να μην βγαίνουν έξω, να είναι κλειστά, να δεν είναι τα πιάντα λάμπτα έτσι. Αυτά τα φορέματα ξέρεις τι μου θυμίζουν. Μου θυμίζουν τα κλασικά που οι άντρες πάνε με ταξίδιο, αυτό που λένε το ταξίδιο, το smoking ας πούμε, που είναι αυτό. Δηλαδή καλύτερα, δεν περιμένεις να δεις κάτι φοβερό. Είναι καλύτερα να βάλεις κάτι τέτοιο και να είναι safe παρά να πας να κάνεις ας πούμε την ανατροπή και να μην μπορείς να το υποστηρίξεις. Γιατί είδα χτες κάτι τραγικά εγώ. Δεν μπορώ να τα καλά, ναι, είχε κάποια τραγικά. Αλλά τώρα μιλώντας γι' αυτό, παιδιά, σκεφτείτε. Μιλάμε τώρα για Λονδίνο. Ήταν βράδυ η εκδήλωση φυσικά τα βραβεία. Μια ψύχρα δεν την είχε. Δεν χρειαζόταν κάτι μη που διάσει με του Ρώσου. Διάσει. Αφού αυτή είναι από τη μέση και πάνω. Από το στήθος και πάνω είναι γυμνή. Έχει το γουνάκι. Ρίχνει το γουνάκι. Λίγο σε ζεστά. Κάνει έτσι. Είναι και επίσημο όπως βλέπεις. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη όλων μας, Κέιτ Μπλάνσετ, να δούμε. Ωραία. Είναι το στυλ αυτό που τη πάει νομίζω. Αυτή τα υποστηρίζει όλα. Ναι, αλλά είδες μια ό,τι και να βάλει το υποστηρίζει Kate Blanchett. Δεν ήταν κάτι σούπερ πρωτοποριακό. Αλλά λίγο η όμοι, λίγο το κόσμημα εδώ. Είναι και βλέπεις το μαύρο όπως γράφησαν στην τόσο λευκή επιδερμίδα. Το μαλλί αυτό που της πηγαίνει πάρα πολύ. Εδώ όμως έχει κάτι τζακπινιά εδώ ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες, έχει γίνει. Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Ναι, έχει τη διαφορά. Το άλλο με τον καναπέ, το είδατε. Κάτσε να το δείξω τώρα πίσω. Λοιπόν, πολύ ωραίο το μαύρο. Εγώ θα έλεγα να το σπάσουμε λίγο και να το κάνουμε άσπρο μαύρο και να πάμε στην Τζέιμι Λι Κέρτις. Εντάξει, κλασική. Τώρα αλήθεια. Όχι, δεν μ' αρέσει. Αφού είναι άλλο. Δεν είναι ωραία η τόση μεγάλη αντίθεση του λευκού σατέν με το μαύρο αυτό το. Έχει να κάνει με το ύφασμα. Δηλαδή, αν το σακάκι δεν ήταν τόσο μαύρο και ήταν ας πούμε λαμπερό, με ασημή. Δεν είναι όμως. Φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικό το ύφασμα, εγώ θα πω. Χωρίς να ξέρω, χαζός είμαι. Αλλά φαίνεται το σακάκι να είναι τελείως διαφορετικό ύφος ρούχου με το κάτω. Το σατέν δεν κολλάει εύκολα με το βελούδο πάνω. Αν ήταν πιο μεσάτο, θα ήταν καλύτερο γιατί θα ήταν στα συνέχεια φορέματος. Ή δεν θα πρέπει να είναι λευκή φούστα. Θα πρέπει να είναι σαμπανιζέ. Άρα δηλαδή μιλάμε να φορά και ένα άλλο ρούχο. Ναι. Να φορά και ένα άλλο ρούχο. Μην ρωτήσετε τώρα τι επέλεξε να φορέσει, γιατί ίσως όπως καταλάβετε κι εσείς, μάλλον ότι βρήκε. Και πάμε στην επόμενη, είναι η Lily James, η οποία είναι, θα έλεγε, κάπως ιδιαίτερη. Αράχνη. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το φόρεμα, θέλω να σου πω. Παρεμφερές, όχι ίδιο. Τα Μάρα Ράλφ επέλεξε να φορέσει. Ναι, δεν θεωρώ ότι την κολακεύει ιδιαίτερα. Το... ούτε το χρώμα, ούτε το φόρεμα. Χωρίς αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, χωρίς αυτό το πλέγμα. Ευχαριστώ, ρε Δέσποινα. Χωρίς αυτό το πλέγμα εδώ πέρα, νομίζω ότι ήταν πιο ωραίο. Γιατί έχει κάτι ωραίες λεπτομέρειες. Φτεράκια είναι αυτά που είχε το πράγμα. Αν το φορούσε ανάποδα, ανέβαζε το πλέγμα πίσω και ήταν στην πλάτη. Δεν γίνεται, αγάπη μου. Για να αποτρέψει τα χέρια.
θα άφηνε το βαθύ ντεκολτέ ένα γλυκό χαράξι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Γίνετε σχεδιαστέ αν έχετε την κρίση. Βεβαίω και θα γίνω με αυτά που βλέπω. Είπε πάντα λοιπόν όταν εκείνη τη μέρα είναι νηφικό. Εγώ θα πήγαινε για γάμο και μπερδεύτηκε. Μπορεί, τι να σου πω. Δεν λίγο το αποκλείσω εγώ αυτό το ενδεχόμενο. Ήθελα άλλο χρώμα να γράψει πιο καλά. Ή άλλο ρούχο. Το λευκό θέλει μαυρισμένη επιδερμίδα. Τέλος. Δεν μπορείς να βάλεις κατάλληλα. Έστω ένα σολάρι. Αυτό είναι κρεβάρι, μωρό μου. Τι να κάνω. Να βαφτούν. Εγώ βάφομαι εδώ πριν βγω. Δεν θέλω. Το βάφομαι εγώ στο πρωινιάτικα. Δεν μπορούν να βαφτούν αυτές για τα μπάφτα. Δεν να βάφετε με άσπρο ρούχο. Καταλαβαίνεις, θα γινότανε. Έχει δίκιο. Υπάρχει παρακαλώ. Και σπρέι που σε βάφει. Και δεν βγαίνει μετά αυτό. Όχι, παιδιά, για αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν βγαίνει μετά αυτό πάνω στο ρούχο. Όχι, δεν βγαίνει. Μπορεί σιγά μη δεν βγαίνει. Άμα δεν βγαίνει πάνω στο ρούχο, δεν βγαίνει μετά από παραγωγικό. Τόσο καιρό στα κόκκινα χαλιά βλέπουμε συνέχεια να επιλέγουν το μαύρο ως χρώμα για επίσημο. Να ντυθούν επίσημο κτλ. Ναι. Με το που βλέπουμε τώρα τα λευκά, μου τα έχετε ακυρώσει όλα. Οπότε και εγώ νευρίασα, θα γυρίσουμε στο μαύρο. Ναι. Ρόζι Χάντιγκτον Βάιτλι βλέπετε. Για να πάμε στο σιγουράκι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν το έκλεισε καλά μπροστά, ρε παιδί. Το ξέχασε. Όχι, όχι. Εδώ. Έμεινε εκεί. Μα το ένα έμεινε ανοιχτό πολύ. Εδώ τώρα. Όχι, φοράει κορμάκι από μέσα, γι' αυτό σου φαίνεται. Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Μακαλιά έχει ένα δίκιο. Βέβαια, μπορεί να έχει να κάνει το γεγονό Μακαλιά ότι εκεί πέρα είναι η περιφέρεια που είναι λίγο πιο ηλεκάνη, που είναι λίγο πιο ανοιχτή. Αλλά εκεί που έπρεπε να είναι πιο κλειστό είναι πιο ανοιχτό. Το βλέπουμε όλοι αυτό. Αν το σουμάρουμε. Σουμάρετε λίγο τα μάτια σα. Είναι ένα μπόντι. Είναι Μπότι. Ρε παιδιά, πώς κάθεσαι με αυτό. Το σηκώνεις πάνω. Να κάτσεις. Πας καλάγεις. Ούτε τουαλέτα, πας ούτε κάτσεις με αυτό. Αυτό έχεις από κάτω σούστες που ανοίγουν, παιδιά, γιατί για θες να πας στην τουαλέτα. Σούστες έχει. Αυτό, όχι. Πας κάνεις την ανάγκη, κρακ, κρακ, το ξανακλεί. Έχει μαζεμένο από μέσα φουστάκι, το οποίο αυτό το βγάζεις και κάθεσαι με το φουστάκι μετά, παιδιά. Κατουράω, ρε. Εγώ με αυτό δεν κατουράω, δεν πάω τουαλέτα. Πόσο αλήθεια. Αφήστε να μιλήσουμε εμείς που τα έχουμε βάλει αυτά. Να είμαστε συνεχίσει. Έχεις βάλει εσύ αυτό εδώ. Κάθε άσχετος έχει άποψη για όλα. Είμαστε αυτό. Είμαστε. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη. Μία δημιουργία Λάια ήταν αυτό το ρούχο που είδαμε και τώρα θα σας πάω σε κάτι πολύ χαρούμενο. Ποιο είναι το πιο χαρούμενο χρώμα? Το κόκκινο, το πορτοκαλί, το μπλε. Το μοβ. Θα πάμε στη Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία επέλεξε να φορέσει Στέλλα Μακκάρτνεϊ. Εγώ η αλήθεια είναι το πρωί που το βλέπα μου φαινόταν μοβ. Εδώ τώρα μου κάνει και λίγο μπλε. Την άλλη με το μουσταρδί καναπέ δεν την έβαλες. Μοβίζει, ναι. Σαν μπέρτα είναι. Δεν είναι αυτό που φοράει. Είναι μανίκια μπέρτα αυτά. Είναι ενσωματωμένα. Δεν σου είναι λίγο παλιά κολλάει το μανίκι μπέρτα τώρα, δεν σου θυμίζει. Όχι, ξέρεις τι θα έπρεπε να είναι αυτό για να είναι ωραίο. Η μπέρτα έπρεπε να πιάνει πάτωμα. Δεν το κόβεις εκεί. Θα ήταν ο Σούπερμαν άμα έπιανε μπάτωμα. Κλείς, πόσα πια να κάνω. Τι άλλο πια να κάνω. Σούπερ ήρωα θα ήταν. Πάμε να μα ανοίξει τα μάτια. Πια να καταπιώ, δεν έχω πια τι να λέω. Αφήστε με πια, δηλαδή έξω πλήρη. Είναι το ρούχο λέπι, εγώ θέλω. Ναι, δεν είναι λέπι, πρέπει να το τραβήξει. Πείτε μια καλή κουβέντα. Έφερε το κολλάκι. Πώς λέγεται αυτή που ήταν στους X-Men που γινόταν ξαφνικά όλοι με λεπτά μου. Κάτι δεν θυμάμαι, αυτή μου θυμίζει. Ανέβαζε και ένα σώμα πάνω από αυτό. Ήταν σαν να μην έφτασε το ύφασμα και το βάλαμε εκεί. Κάντο μέχρι το πάτωμα να συρθεί. Έπρεπε να βάλουμε το μουσική του Σούπερμαν πάνω. Τα παράπονά σας για αυτή τη δημιουργία στη Στέλλα Μακκάρτνεϊ και θα έλεγα να κλείσουμε το κόκκινο χαλί με την εντυπωσιακή Κέιτ Μίτλετον. Δύο χρόνια λοιπόν μετά από μία αποσία μάλλον δύο ετών το ζευγάρι επέστρεψε, τους βλέπουμε εδώ. Έχει ένα κούκλα. Λάθος η εμφάνιση αυτή. Τα μαύρα γάντια. Έχει. Όχι, τα μαύρα γάντια με το λευκό φόρεμα είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Φοράει χρυσό παπούτσι. Γιατί το συνδυασμό του χρυσά αξεσουάρ. Το είδα γιατί πήγα και τα είδα τι φορέσανε. Εγώ να σας πω ότι αυτό το φόρεμα το έχει ξαναφορέσει. Απλά με μία αλλαγή στο νόμο. Την προηγούμενη φορά που το είχε βάλει ήταν κάτι σαν πούπουλο επάνω στο νόμο της, τέλος πάντων. Τώρα είναι σαν κόμπος. Αυτό. Λοιπόν, τα σκουλαρίκια επίσης είναι πολύ φθηνά από ό,τι είδα. Είναι από μια γνωστή μαγαζάρα που όλοι αγαπάμε. Μπράβο, πολύ. Μπράβο. Και νομίζω ότι συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η εμφάνισή της. Κούκλα. Ήταν πολύ ωραία. Δεν συμφωνώ με το χρυσό παπούτσι εγώ. Αλεξάνδρε Μακκουίν. Δεν φαίνεται όμως, ρε. Το συνδύεσαι με τα σκουλαρίκια, ρε Συμπέτη. Ας ήταν μαύρο. Ας ήταν πέδιλο. Ας ήταν λευκό. Δεν ήταν το χρυσό. Ας ήταν ένα σανδάλι, κάτι. Έπρεπε να είναι μόνο τα κοσμήματά της χρυσά. Είναι σετ χρυσό κάτω πάνω. Είναι σετ. Δεν είναι σετ. Δεν μου βάλε την καλύτερη, τη σκακέρα. Αυτή που έπαιζε στο σκάκι. Πώς ήταν το αυτή δεν μου βάλανε Μαρκο... παιδιά. Κουντήθηκε πάπλωμα. Την Άνια Τέιλορ, ναι. Ναι, με το μουσταρδί αυτό πήρε του καναπέ το κουβερλί και το έβαλε πάνω στη σκέψη. Όχι, δεν το υποστήριξε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτά τα φορά τα μοντέλα στο ραφ. Θα το βλέπαμε. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα φορά στα βραβεία. Στα βραβεία. Πρέπει να ξέρει να το στηρίξει. Φέρτε ένα πάπλωμα αύριο ενό απόλου, ένα πάπλωμα για την κυρία να το βάλει αύριο το πρωί σε παρακαλώ. Θα δει πώ θα βάλω εγώ το πάπλωμα αύριο. Θα το δω. Και να βάλει πάνω σου και τσουβάλι. Αν είναι μαγικό.